Πάρ' το. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Βασιλική εκπομπή ξεκινάει. Γράζω αίματι τον FM, ναι, εδώ πέρα. Με αυτή την τεράστια πολιτισμικότητα που έχουμε, παγκοσμιοποίηση του ραδιοφώνου. Έτσι. Με όλα τα θέματα. Με όλα τα θέματα. Δεν περιοριζόμαστε. Επιπαντός επιστητού, θα ξεκινήσουμε από τα αθλητικά μας, θα πάμε στα αποφθέγματα, θα ανταλλάσσουμε απόψεις, θα πει η Σόφη τα δικά της, όλα θα γίνουν. Η οποία Σόφη σήμερα ήταν. Καλησπέρα. Μας ευνηδίασε ευχάριστα. Σε εκπληκτική κατάσταση, ήρθε 2-1. Να πούμε χρόνια πολλά στο Φίλιππο σήμερα που γιορτάζει. Το Β, τον Α, το Γ, όλους. Ο Βασιλιάς ο Φίλιππος ή κάποιος Φίλιππος. Κάποιος Φίλιππος και ο Βασιλιάς μας. Και η Φιλίππα. Φιλίππα. Βέβαια, και η Φιλίππα. Και η Φιλίππα έχεις δουλέψει. Ένα αμφίβολα. Όχι, δεν έχω δουλέψει. Α, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τον Άρη, τα αθλητικά μας σήμερα. Ναι. Και σιγά σιγά μετά θα πάμε στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Ναι. Στον Άρη, λοιπόν, νέα τάξη πραγμάτων. Ο Σάββας ο Παντελίδης ανέλαβε επισήμως. Ναι. Διαδέχτηκε τον πολύ καλό προηγούμενο Ισπανό τεχνικό, του οποίου τελικά το έργο του στέφτηκε με απόλυτη αποτυχία. Έτσι αποφασίστηκε. Έτσι αποφασίστηκε, δε φίλε. Έτσι. Νέο ξεκίνημα, λοιπόν, νέοι αγώνες για τον Άρη. Των 15 βαθμών. Θα κάνουμε μια γλυκιά παρατήρηση στη διοίκηση του Άρη, την οποία και στηρίζω. Ναι. Ενικώς, δεν λέω ενικώς, στηρίζουμε. Στηρίζω τον Καλυπίδη. Γιατί είναι επιθετικός. Ναι, γιατί ο οποίος είναι επιθετικός ευγενίας. Ναι. Όχι, όλοι. Και τα στελέχη της διοίκησης. Τα στελέχη. Πες μας στέλεχος του Άρη. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω. Πες δεν, στέλεχος έχω του γνώση. Όχι, δεν... Μα δεν έχω γνώση. Να φύγουμε από εδώ. Δεν έχω γνώση. Ωραία. Λοιπόν, να τοποθετηθώ για αυτή την επιλογή. Ευχόμαστε να πετύχει το έργο του. Δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, τεράστιο, έχει μεγάλη δυσκολία αυτό, ναι. Γιατί μπορεί να εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Ναι. Μια φιλική συμβουλή λοιπόν προς τη διοίκηση, να αφήσουμε τον άνθρωπο να δουλέψει, ναι. Να τον δώσουν χρόνο, έτσι. Δεν λέμε να τον κάνουν σαν τον Γκιερού της ΟΣΕΡ που έμεινε 35 χρόνια στον πάγκο. Ναι, και πήγε να πεθάνει στον πάγκο. 35 χρόνια ήταν αυτό στην ΟΣΕΡ. Ναι. Ερχόντουσαν, φεύγανε γενιές παικτών και αυτός εκεί συνέχεια προπονητής. Ναι. Ούτε λέμε να είναι ένας άλλος Φέργκιουσον 22 χρόνια, ούτε ένας Μπο Πέισλι. Αλλά να μην κρυφτεί το έργο του σε 3, σε 4, σε 5. Πρέπει να έχει ακουστεί για πρώτη φορά στο αθλητικό έδαφο τη Ολυνίκη. Μπο Πέισλι, φίλε, η μεγάλη Λίβερπουλ. Ναι, τεράστιο. Βέβαια. Ναι. Έτσι. Δεν πρέπει λοιπόν να τον αφήσουμε και να τον κρίνουμε σε 3 αγωνιστικές το τι θα κάνει. Ναι. Να τον δώσουν χρόνο, πίστοση χρόνου. Γιατί είναι και οριακές οι 3 αγωνιστικές. Και γιατί η φετινή αγωνιστική χρονιά για τον Άρη είναι μεταβατική περίοδος. Είναι μια νεοφώτιστη ομάδα που σκοπό θα έχει να μείνει στην κατηγορία, να κάνει μια αξιόλογη πορεία. Έτσι. Να δημιουργήσει βάσεις. Να δημιουργήσει βάσεις και όχι να κάνουν τρελά και απατηλά όνειρα, όπως έλεγε και παλαιότερα σε ένα τραγούδι του Σταμάτης ο Κόκοτας, με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό. Κλείνουμε το κομμάτι με τον Άρη και όλα αυτά τα λέμε με περισσή συμπάθεια και ευγένεια, φίλε, που μας διακρίνει. Δεν πείθουμε. Ούτε το μικρόφωνο. Γιατί, φίλε. Εντάξει τώρα. Ναι. Γιατί δεν το πούμε. Ότι έχουμε καλές προθέσεις, έχουμε, δεν τους πείθουμε. Εντάξει, εμείς τα λέμε τα δικά. Ω, φίλε, να σου πω κάτι. Εμείς εδώ είμαστε συγκεκριμένοι. Λέμε τα δικά μας. Όποιος θέλει ακούει, όποιος θέλει δεν ακούει. Ναι. Είναι λοιπόν... εύκολη η βελόνα, το πάτημα, αλλάζουμε, ακούμε κάτι άλλο. Αλλά εδώ θα μορφωθούν κιόλα. Ναι, φίλε. Άλλο πληρώνει 15 ευρώ την ώρα καθηγήτρια. Ναι. Και τζάμπα, δωρεάν. Δωρεάν για λίγο ακόμα, να ξέρετε. Δεν θα μείνει μόνιμο το δωρεάν. Ναι, θα πέσει κάποιο ψηλό. Πριν περάσουμε στην ομάδα του Ηρακλή, πρέπει να δώσω τα χαιρετίσματά μου αναμφίβολα στην κόρη μου μαζί με τις φίλες, τις φανατικές ακροάτες εκπομπής, ναι. Και στην αδελφή μου. Ναι. Φτιάχνουν το σπίτι. Κάντε το καλά για να τα έχω όλα όπως πρέπει στο σπίτι, να το απολαύσω. Έχεις δώσει ξεκάθαρες εντολές για ναι, τα πράγματα. Εγώ δεν κουνιέμαι, στο ξαναλέω. Είμαι βασιλιάς φύση και θέση. Ναι. Εγώ όλα τα βρίσκω έτοιμα. Στο σπίτι, ακόμα και άμα τα συμμαζέψουν λάθος, έχω πρόβλημα. Ναι, κάνεις παρατηρήσεις. Ναι, γιατί τα συμμαζεύεις λάθος. Όχι, δεν εδώ είχα αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ... το ψάχνω αυτό το πράγμα. Εγώ το ψάχνω σε ένα δευτερόλεπτο, ξέρεις, παγώνω. Ναι. Και αφού το άφησα εδώ το ψαλίδι, γιατί δεν το άφησα. Έχεις μανούρα από εκ του μέλλοντος τίποτα. Πρέπει να γίνει μανούρα, έτσι ώστε να προβληματιστεί την επομένη. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Άρη. Και, από την... έτσι, και να πάμε στον Ηρακλή και εκεί είναι ο προπονητής. Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Δημητράκης Ελευθερόπουλος, ο πορτιέρ αυτός του Ολυμπιακού. Πού διαφέρεται πάρα πολύ με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Δεν μιλάει καθόλου νομίζω ο Ελευθερόπουλος. Μια χαρά μιλάει. Ναι. Και είναι και καλλιεργημένο παιδί για ποδοσφαιριστή. Το ξέρω ότι είναι καλλιεργημένο γι' αυτό, ναι. Αλλά μιλάει λίγο. Ναι. Τι πού διαφέρεται εντελώς. Δεν έχει καμία σχέση με τον Τζόγο. Θα αποκτήσει άλλο που δεν άλλο κομμάτι. Δεν το ξέρω το παιδί, δεν μπορώ να πω άποψη. Όχι απλώς, εκ διαμέτρου αντίθετοι είμαστε. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ είναι τη ζωή μου. Είναι vegan που λένε οι φίλοι μας. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου με χορτοφαγία. Έρχεται εγώ ένα τραπέζι και έχεις χόρτα, μπάμιες. Ναι, ας το παγερά διάφορα, το κλείνουμε. Πιο καλά να κάνουμε την αρχαία ελληνική διατροφή. Αυτή... Και ξέρεις, αυτό είναι μύθος για το πλούσιο πρωινό που λένε το πρωί φάει σαν βασιλιάς. Οι αρχαίοι Έλληνες, νους υγιείς, ενσώματι, ναι. Και τα σχετικά.
Το πρωινό του ήταν πολύ light, να ξέρει. Τι χτυπούσε καμιά γαλοπούλα φέτο. Τίποτα. Όχι. Ένα προσούτο με πεπόνι δουλεύανε πρωινό. Έτσι. Και μετά μια σαμπάνια φράουλε αντιγύ για να πούνε την καλημέρα του. Έρχονται κάτω πάω, θες να μάθεις. Να κλείσουμε το κομμάτι με τον Ηρακλή και μετά ναι, να πάμε. Αφού θα αφιερώσουμε. Ναι. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα ψηλή ερωτησούλα. Σε ποιε ομάδε είναι η Ιταλία έπαιξε ο Ελευθερόπουλος, να σε δω. Μίλαν Ρώμα. Είπε Μίλαν, ρε τσακάλι. Έλεγα δεν θα την πει τι Μίλαν. Φιλαράκι, την παρακολουθούσα. Ξέρεις, τη Μίλαν όταν λέμε έπαιζε, μην το χοντρίνεται. Είχε πολύ καλό συμβόλαιο σε πληροφορώ όμως για αυτό που έκανε. Ναι, δεν ξέρω αν έκανε επίσημη συμμετοχή με την ομάδα. Νομίζω ήταν σε κύπελο. Αλλά είχε συμμετοχή, ρε φίλε, ήταν στο δώσιο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν και στους δύο προπονητές, τους καινούριους της πόλης. Έλληνες. Έτσι, Έλληνες προπονητές. Ο Δημήτρης κάνει πρώτο πέρασμα από ομάδα Θεσσαλονίκης. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια από φίλους ποδοσφαιριστές. Το πρόβλημα με τον Δημήτρη είναι ότι έχει μια φιλοσοφία πολύ. Έρχεται μαζί με το Στέλιο το Βενετίδη ή όχι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω ούτε εγώ. Ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια φιλοσοφία πολύ ελεύθερου ποδοσφαίρου. Το οποίο στην Ελλάδα δεν ποιοτικού, έχει. Ποιοτικού, επιθετικού, κυριαρχικού, ναι, να φανταστώ. Ναι, κυριαρχικού και πολύ ψηλά τοποθετημένες στις γραμμές. Που αυτό σε άλλες χώρες θα αποθεωνόταν. Εδώ καταλαβαίνεις, ειδικά στη Football League που είναι ο Ηρακλής, που όλοι περιμένουν 1,5 μέτρο μπροστά από την εστία και κάνουν άμυνα. Ναι, τώρα ο Ηρακλής έχει δεν έχει λεωφορεία μπροστά στις εστίες. Αμύνονται, δεν αμύνονται. Πρέπει να κάνει ένα σερί από νίκες, να ξεφύγει και να καταλάβουν όλοι ποιος είναι το αφεντικό στην κατηγορία. Ναι. Γιατί θα υπάρχουν πιέσεις. Η κοντινή Θεσσαλία και βλέπε Βόλος δεν θα το αφήσει έτσι. Θα πολεμήσει, βέβαια. Διαδράμα. Θα πολεμήσουν. Το μεγάλο πρόβλημα του Μπέου. Έτσι, στο Βόλο, είναι, είναι η έλλειψη κόσμου. Γιατί έχει διχάσει εισαγωγικά, γιατί τη μία ομάδα έγιναν τρεις πλέον εκεί. Ήταν δύο, έγιναν τρεις. Αυξήθηκαν αντί να γίνουν μία. Να ξέρετε, στην αρχή ο στόχος ήταν η νίκη Βόλου και ο Ολυμπιακός Βόλου να ενωθούν, να γίνουν ένα. Και τελικά, αφού δεν έγιναν ένα, έγιναν τρεις. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, όμως έλεγε παλαιότερα η Λίτσα Διαμάντη. Λέμε τα Είχε λάθος. Υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Ναι. Αν σου στέλνω σε ένα τρία μοντέλα τη Victoria Secret, μην πεις ότι είναι ευτυχία, πες ότι είναι δυστυχία. Όθωνά μου. Εσύ πηγαίνεις σε άλλο επίπεδο τη συζήτηση. Ναι. Όχι, πηγαίνω σε άλλο επίπεδο, πες ότι είναι δυστυχία. Ακούγεσαι, έχεις δημόσιο λόγο αυτή τη στιγμή. Φίλε, θα σε πω μια κουβέντα για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό και τις υπόνοιες που αφήνεις. Να ξέρεις ότι εγώ είμαι αυστηρά μονογαμικός. Τελεία. Αυστηρά. Όπως και εσύ φαντάζομαι. 100%. Αν θέλει αυτή βέβαια. Μάλιστα. Σόφη, σήμερα τι γίνεται με την Goldbet πριν πάμε στον ΠΑΟΚ στις συνθέσεις. Έχουμε ησυχία από αθλητικά δρόμενα. Ησυχία. Έχουμε μπάσκετ όμως Champions League. Με δύσκολα ονόματα. Όχι, με εύκολα. Πες τα σήμερα. Σήμερα είναι οι εύκολες ομάδες. Παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα. Στο παλατάκι. Από να βρει Ελβετού μπασκετμπολίστε. Εσύ μου γυρίζει το μάτι. Δεν είχα δει ποτέ ελβετική ομάδα. Πάω και μανούρα αυτά. Δεν ξέρω καμία ομάδα στην Ελβετία στο μπάσκετ. Φρίμπουργκ λέγεται αυτή. Φρίμπουργκ. Εγώ ξέρω αυτό που το πετάνε και γυρνάει όπως το λένε. Φρίσμπι. Ναι, αυτό το ξέρω. Αυτό είναι το ελβετικό φρίσμπι. Γελίο παιχνίδι, το πετάς και τα γυρνάει πίσω. Αηδία. 7,5 ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ σήμερα. Δεν γυρνάει πίσω αυτό. Το μία πάει. Αυτό με τα σκυλιά που το κάνουν. Το πετάς γλυκά, εγώ είμαι και το φέρνει όλος πίσω. Χρειάζεται ένα μπαλάκι ακόμα. Το μπούμεραγκ γυρνάει πίσω. Πριν πει και αφού ψάξει λίγο η Σόφη και να δει τα μπάσκετ, να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ και στη σύνθεση. Βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται σε 50 λεπτά από τώρα κοντά. 45. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Κουκουλάκη στο Παγκρίτιο στάδιο για να ακούσουμε την στο μετάδοση. Κατάμεστο Παγκρίτιο στάδιο. Δεν υπάρχουν λίγα τελευταία εισιτήρια, τρέξτε να προλάβετε. Υπάρχουν σημεία πιστεύω στο Παγκρίτιο που δεν έχει κουμπίσει ποτέ άνθρωπος. Εννοείται, φίλε. Είναι η ομάδα η δεύτερη, δεν θέλω να πω ποια είναι η πρώτη γιατί θα νομίζετε ότι κάτι υποβόσκει μέσα μου, που νομίζω ότι είναι σταθερά τιμωρημένη ο Εργοτέλης. Εγώ δεν βλέπω θεατές ποτέ. Για αυτή την αλήτικη κατάσταση τώρα που υπονόησες, φίλος μου ποδοσφαιριστής μου λέει όταν έπαιζε εκεί, ρε εσύ έβγαινα τέτ α τέτ και νόμιζε ότι ήμουν offside. Ε, ναι. Ένιωθε τη μοναξιά. Γιατί, ναι, γιατί τι γίνεται. Επειδή είχε παίξει πολλές μεγάλες ομάδες, όταν βγαίνει τέτ α τέτ υπάρχει ο βρόγχος. Ε, βέβαια, φίλε. Να του. Κάτι γίνεται. Ναι. Ωραία. Και εκεί τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Κοιτούσε τον επόπτη και από περιέργεια, φίλε, κάθισε και ένα φάσει. Και όντως, δε φίλε, όταν έβγαινε στον χώρο, κοιτούσε τον επόπτη πάντα. Ε, τι να κάνει. Ναι. Πάμε ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίζει με ρέι κάτω από τα δοκάρια, φαντάζομαι. Ρέι κάτω από τα δοκάρια. Στόπερ, Χατσουρίδη και Μαλεζάς, ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά φέτος, πρέπει να είναι σε θλιβερή κατάσταση. Ο Στέλιος ο Μαλεζάς, ο οποίος πρέπει να αποθεώσει και τον Μπίσεσβα, γιατί είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που έκανε συμβόλαιο πάνω σε πίστα, έτσι.
Μιλάμε τρία λεπτά πριν με το Στέιτς, τον πετυχαίο στο διάδρομο στο Στέιτς. Ναι. Μου ζητάσαμε το κύπελο. Ναι. Και όπως πεπατάω, μου λέει. Το πρώτο ή το δεύτερο κύπελο, το τελευταίο. Το τελευταίο. Ναι, έφυγε. Και μου λέει: έχω αποφασίσει, θα φύγω. Έχω μια-δύο προτάσεις. Μου έχουν πει να βγω ομάδα και πάμε στο πλούτο. Δεν θα ανανεώσω. Ναι, λέω: ναι, εντάξει, ρε φίλε, μην κάνεις έτσι, όλα καλά. Στη ζωή όμως. Ένα-δύο χρόνια μπάλα και μετά εδώ είναι ο ΠΑΟΚ για σένα, αφού σε εκτιμούν όλοι. Το μαλακώνω εγώ. Το κάνεις ψιλοβιτάμ. Ναι. Και ανεβαίνει ο πίσω σε κάποια φάση, παίρνει το μικρόφωνο και λέει. Πρόεδρε, ανανέωση. Να μείνουμε, να μείνει ο παίκτης, τον θέλουμε εδώ, είναι σημαντικός για τα αποδυτήρια, πρόεδρε, ανανεώνει. Ωραία περίπτωση είναι αυτό. Αυτό το λέει και στα παιδιά του. Ο οποίος δεν είχε υποκάψει ένα συμβόλαιο ακόμα. Ναι. Αλλά δεν κοίταξε την κολάρα του, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν αυτές οι συμπεριφορές με στην ομάδα. Ωραία, μίλησε για άλλον. Είναι σημαντικό πράγμα. Άρα διακατέχεται από απόλυτη ανιδιοτέλεια. Ανιδιοτέλεια, ακριβώς. Είναι τέτοιος τύπος ο Μπίσεσβαρ, γι' αυτό και τον αγαπάμε, ξέχωρα αν το τελευταίο χρονικό. Ο οποίος ξέρει, Μπίσεσβαρ, που έχει ξεκινήσει κάθε match, τους λέει απολαύστε το ποδόσφαιρο. Enjoy the game και enjoy the game. Ναι. Εδώ γίνεται, πεθαίνουν οι άλλοι, δεν αναπνέουν, δεν εισπνέουν, δεν εκπνέουν, γιατί ξέρουν τι γίνεται. Η πίεση πάντα σε αυτές τις πάρα πολύ μεγάλες ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ είναι τεράστια. Και το enjoy, το διασκέδασε δηλαδή, δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Αυτό δεν enjoy εμείς που το δεν βλέπουμε. Δεν enjoy εμείς δεν αναπνέουμε. Ναι. Εντάξει. Κάθε εισπνοή και κάθε εκπνοή κάνουμε χίλιες δυο πράξεις μέσα στο μυαλό μας, μαθηματικές το τι γίνεται. Λέει λοιπόν Χατσορίδη, μάλιστα. Ο Χατσερίδης θα αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά, έτσι έχω μάθει. Ναι. Ναι. Λέω Μάτος στα δεξιά και βέβαια στα αριστερά ο Μενεμενιώτης Σταρ. Ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου. Ο Στέλιος ο Κίτσιου. Ο Στέλιος ο Κίτσιου. Οπότε ένας άνθρωπος πασπαρτού, κλειδί, έτοιμος να καλύψει οποιαδήποτε θέση και οποιαδήποτε ανάγκη της ομάδος. Στρατιώτης του συνόλου. Αυτά τα στρατιώτες, πω πω εμετικό κανονικό αηδία. Τρώει ο κόσμος, συγγνώμη. Μπορείς να παίξεις παντού αυτά. Παντού μπορώ να παίξω. Μαουρίτσιο Βέλμπλουμ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αυτή θα είναι η βασική και αναντικατάσταση μέχρι το τέλος. Πιθανότητα. Σε όλα τα μάτς. Ζαμπά στα δεξιά, Μπίσεσβα στα αριστερά. Ελ Καντουρί στον άξονα, κάτι το οποίο θα αλλάξει πιστεύω στη διάρκεια. Θα πάει Μπίσεσβα στον άξονα και αριστερά ο Καντουρί, έτσι πιστεύω. Και το Καμάρι βέβαια του Λονδίνου. Ο Ακπόμ. Ναι, με καταγωγή από το Λάγος, έξω από το Λάγος, σε μια συνοικία. Και όχι το Λάγος που είναι κοντά στην Ξάνθη, το πάω το Λάγος, μου πάει και το μυαλό σας. Το Λάγος Νιγηρίας, ναι. Μακριά λίγο από αυτό. Ναι, εκεί που πήγαινε ο Ουντέζε για δύο μέρες άδεια και καθόταν. Ο φύλαυγος Ουντέζε. 11. Που ερχόταν κατά βούληση γιατί δεν είχε ρολόγια. Ναι. Και στην κορυφή της επίθεσης λοιπόν, ο Τσούμπα Ακπόμ, το που λένε αυτό. Ναι. Ένα μάτς το οποίο οι παίκτες του ΠΑΟΚ πρέπει να το δουν με την απόλυτη σοβαρότητα που πρέπει να τους διέπεισω αυτά τα μάτς. Γιατί έχουμε μόλις ένα βαθμό στο κύπελο. Να το τελειώσουμε από σήμερα, να πάμε στους τέσσερις. Εγώ επένδυσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν. Η Goalbet έχει αυτό το παιχνίδι, έχει πολλές επιλογές. Φυσικά. Μπορείτε να παίξετε χάντικα από τον ΠΑΟΚ, ένα γκολ, δύο γκολ. Μπορείτε να παίξετε περισσότερο γκολ στο πρώτο ή στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων, όλοι είστε, ξέρετε γράμματα. Μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα και τι να κάνουν, Σόφι, να μελετήσουν. Να μελετήσουν. Αν δεν είστε γεγραμμένοι χρήστες, έτσι, μπορείτε να κάνετε την διαδικτυακή σας βόλτα από υπολογιστή, κινητό και τάμπλετ. Αν είστε πάλι εγγεγραμμένοι χρήστες, φυσικά να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Να δείτε έτσι και τα ειδικά στοιχήματα, γιατί δεν είναι μόνο το άσοχη 2. Έχουμε και ασιατικά handicap. Υπάρχουν πάρα πολλές στοιχηματικές επιλογές και στο συγκεκριμένο αγώνα. Βλέπω εδώ πέρα συν 257 λέει. Άρα 257 συν στοιχηματικές επιλογές εκτός από το άσοχη 2. Να τρελαθεί το μυαλό σου. Πα και μπαίνει μέσα. Δεν ξέρει μετά τι να δει, τι να επιλέξει. Πες μου λίγο πόσο το δίνει άσοχη και 2 σήμερα. Λοιπόν, ο άσος είναι στο 9, το χ είναι στο 5,5 και το διπλό στο 1,25. Νομίζω είναι χαοτικές λίγο οι διαφορές. Ναι, γιατί και χαοτικές είναι οι διαφορές των ομάδων. Ναι, ένας Εργοτέλης, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προπορεύεται στο πρωτάθλημα της Φούτπολ. Έτσι, το απόλυτο. 3-3-9 άρχισαν οι πολλαπλασιασμοί. Αλλά θεωρώ ότι σε κάποιο σημείο και μετά θα ηρεμήσει. Δεν θα διεκδικήσει, λες, άνοδος για την Αλφα Εθνική. Σταύρο, πιστεύεις κάτι τέτοιο, τον Εργοτέλη. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πολύ μυστήρια ομάδα. Έχει καινούριους επενδυτές, έχει τέλος πάντων καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν πέσει ο Κάιπερς, τον καθαρίζει από τότε που έκανε το σκηνικό. Με την ΑΕΚ που δεν πήγε, ναι, που δεν δέχτηκε να πάει. Ναι. Και αυτό λάθος μεγάλο. Να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Μια ομάδα η οποία προσδοκά να πάρει κάποια χρήματα από ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος καλός ή κακός, έτσι, κάνει μια. Όχι καλό, κακός, κάνει μια καλή χρονιά. 21 γκολ στα 20 του χρόνια. Μπράβο. Δεν είναι λίγα. Όχι, δεν είναι καθόλου. Ο συνδυασμός ηλικίας γκολ είναι πολλά. Ναι, πάρα πολλά. Και δέχεται μια πρόταση από μια μεγάλη ομάδα. Δεν πρέπει η ομάδα να τον στηρίξει, να τον βοηθήσει, να αλλάξει επίπεδο. Για πρέπει να το κρατήσει τα φτερά του πίσω. Άκου τι έκανε ο Εργοτέλης. Συμφώνησε με την ΑΕΚ χωρίς να δώσει αναφορά στον παίκτη.
Α, έδωσε λίγα λεφτά μετά στον παίκτη, φαντάζομαι. Και μετά ο άλλος έδωσε την πρώτη χρονιά 35.000 στον παίκτη. Ο Μελισσανίδης. Ναι, όσα βγάζω εγώ δηλαδή σε δύο εβδομάδες. Εντάξει, το αυτό που κάνει είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Το σκεπτικό. Τώρα πήραν τα κομπιουτεράκια άλλοι. Και αυτή τη στιγμή ο Σταύρος είπε ότι βγάζει 17.500 την εβδομάδα. Οι εβδομάδες είναι 52. 52 φορές το 17 κάνει ξεκούραστα 850.000 έτσι. Για δέστε ένα Σταύρο που βγάζει 850.000. Ξέρεις τι με θυμίζεις. Ελληνική ταινία. Ακούς. Εντάχει. Θέλω να πω στο εξάμεινο. Ήθελε να πει κάτι άλλο. Το χρόνο το φτιάχνουμε λοιπόν. Τέλος πάντων. Μια ελληνική ταινία. Ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος για μένα μες στους έξι κορυφαίους. Έτρεχε και για να δείξει το πόσο τρέξιμο χρειάζεται η ζωή στην καθημερινότητά της. Έτσι, μια φοβερή παρομοίωση και εκπληκτικός ηθοποιός. Τέλος πάντων, ένα έργο το θα σε κάνω Βασίλισσα. Μια γυναίκα την οποία την έχει, κούκλα το ένα τ' άλλο και μαζεύει όλα τα λεφτά. Δεν την πάει πουθενά, την κλείνουν στο σπίτι. Το σπίτι πέφτουν όλα, κλείνουν οι πόρτες παλιό. Και του ζητάει από ένα να το βοηθήσει να γίνει μια ψιλομετακόμιση. Το λέει, έλα εδώ, Θανασάκη, και διαθέστε τι γίνεται λοιπόν. Δεν είναι για να τα αφήσουμε εδώ χάμα. Έλα, λέγε τώρα τις χρωστά να τελειώσουμε. Ό,τι καταλαβαίνεις. Λέγε εσύ κι άσπρη τι καταλαβαίνω εγώ. Δώσε ένα εικοσάρι. Πώς το είπες αυτό, ρε Βαγγέλη. Δώσε ένα εικοσάρι, λέω. Για τρελούς ψάχνεις, ρε. Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα. Τι έκανες, ρε, και θέλεις ένα εικοσάρι. Δύο πραγματάκια πήρες από εκεί πέρα, τα φόρτωσες και τα ξεφόρτωσες εδώ χάμα. Πόσο βάσταξε αυτή η δουλειά, βάσταξε μισή ώρα. Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα εικοσάρι τώρα να τελειώνουμε. Ένα εικοσάρι για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8ωρο. 4832, 320 και το μήνα 3,32,96. 9,600 το μήνα. Ποιος εσύ ρε που θα πάρεις 9,600 το μήνα. Ρωτάς αν τα παίρνει ένας αντινάβαρχος εν ενεργεία. Για δέτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεία. Έλα τώρα, κύριε Αντώνη, όλο την ψυχή μου βγάζεις. Δώσε μου ένα εικοσάρι τώρα, Σαββατόβραδο απόψε. Να πάω κι εγώ σπίτι μου. Κοίτα ρε τι εύκολα που έχουν τα εικοσάρια. Έλα τέλος πάντων. Πιάσε αυτά, εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε. Τι είναι αυτά. Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι Σαββατόβραδο δηλαδή. Έτσι και ήταν εχθές, ήταν διαφορετικά. Άντε, μπράβο. 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη. Μάλιστα, 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο, 8 ή 12, 96. Και το μήνα 3,96. Απλά είναι τα πράγματα. Τα καταλάβατε λοιπόν. Ότι όλα στη ζωή είναι μαθηματικά. Το απέδειξε και ο Βέγκος. Είδες τι ωραίος. Από τις 20 δραχμές έδωσε το 1 τρίτο. Και αυτό με αίμα, μην φανταστάσουμε τριτά. Πάω αυτά μπροστά και έλα μετά λίγο από το καφενείο να πάρεις τα υπόλοιπα. Και αμάν τι πάθαμε μόλις ήρθες, δεν ξέρεις τι έγινε. Άστο, φίλε, είμαστε χάλια. Αυτές οι αηδίες. Γι' αυτό θα πληρώνετε σε ένα δευτερόλεπτο όταν έχετε υποχρεώσεις και τα έχετε τα λεφτά. Αν δεν τα έχετε, το σταυρό σας. Αλλά όταν τα έχετε, να τελειώνουν οι δουλειές. Να φεύγουν από πάνω σας λογαριασμοί, ξελογαριασμοί. Δεν υπάρχει αύριο. Όταν μια δουλειά την κάνει σήμερα και στις πληρωμές και στο ένα και στο άλλο, την κάνει σήμερα. Όταν υπάρχει δυνατότητα οικονομική να τελειώνεις. Αυτό είναι. Απλά είναι τα πράγματα. Μείον 2 χάντικαπ ή μείον 3. Το σομπάοκ. Όχι, τρία είναι πολλά. 2. 2 χάντικαπ είναι πολύ ωραίο, ποσοστό πιστεύω. 2,40, 2,60. 3 βάλει. Πάρα πολύ, ναι. 2 χάντικαπ σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ να κερδίσει με πάνω από 2 γκολ διαφορά. Δηλαδή με 0-2 χάνουμε. Με 1-3 χάνουμε. Κερδίζουμε με 1-4, 0-3 και τα σχετικά. Εγώ πότε θα το βέρπλου. Εντάξει, η ομάδα όμως, φίλε, δεν σε βγάζει αυτή να τη θετική άβρα του 0-3-0-4 εκτός έδρας για τις μικρές. Μακάρι σήμερα να μας γαψεύσει. Πάντα με φρενδιάζουν θετικά σε τέτοια θέματα οι ομάδες της Football League. Βασιλιά μου. Γιατί τι σκέφτεσαι, σκέφτεσαι μέσα στο μυαλό σου, κάνεις δεύτερες τέτοιες σκέψεις. Όχι, θα δυσκολευτούν πολύ. Οι άνθρωποι τώρα δεν έχουν και πολλές ευκαιρίες. Όχι, όχι. Γίνεται χαμός για το ταξίδι στο Λονδίνο. Θα σου πω τι γίνεται. Εκεί τώρα τι γίνεται. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πολλοί φίλοι ταξιδεύουν, με ζητάνε πράγματα διάφορα. Τώρα δεν τρελαθήκατε με την Τζέλση. Εγώ είμαι φίλο του Αμπράμοβιτς. Δηλαδή φαντάζομαι εσένα κάνοντα απαγωγή σε άτομο ότι ήταν σε εσένα. Για πες. Όταν λοιπόν πα και κλείνει εισιτήρια. Ωραία. Αεροπορικά, σκεπτόμενος ότι θα βρω εισιτήριο. Χωρίς να έχεις εισιτήριο. Χωρίς να έχεις εισιτήριο. Θα βρούμε μόρε. Ναι. Ωραία. Και αυτά τα εισιτήρια φτάνουν κοντά στα 10.000. Ναι. Δηλαδή, ό,τι πτήση υπάρχει για Λονδίνο, δύο μέρες πριν και δύο μέρες μετά, θα μιλάει μόνο ελληνικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και φυσικά καταλάβατε ότι αναφερόμαστε στο Chelsea Park που έπεται σε 15 μέρες από σήμερα. Ναι. 16. Και ο ΠΑΟΚ έχει 2-300 όλα και όλα. Και θα πάνε 10.000. Ναι. Και εσύ απαιτείς, έλα ρε Σταύρο μου λέει ο άλλος, δεν μπορείς να βρεις 3 εισιτήρια. Ναι. Τι είναι τα 3 εισιτήρια, ρε. Ή αυτό που χαρακτηρίζει όλους τους Έλληνες, ο χαδελφισμός, ο χαδελφέ, ναι. Εβόλεψέ μας, εγώ δεν θα πάω. Εσύ δεν θα πας, ρε φίλε, ναι. Άμα δεν έχεις τρία, εσύ δεν θα πας. Πολύ απλά, εσύ δεν θα πας. Μην το κάνεις δεύτερες και τρίτες σκέψεις, δεν θα πας. Εκτός αν θα πας στο Λονδίνο, έτσι που έχει πάρα πολύ ωραίες. Ναι, πιστρό, ωραίες παπ. Και στην παπ δεν έχει εκεί όλες τις τηλεοράσεις, δεν είναι τα δικά μας. Ναι. Όχι, πρέπει να ψάξεις τη τηλεόραση να τη βρεις.
Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Πάνε Oxford City πάνω κάτω, πάνε ανάκτορα Buckingham. Να ξεκαθαρίσουμε ένα απλό πράγμα. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ, παιδιά, που πήρατε 10.000 αεροπορικά εισιτήρια. Εντάξει, είπαμε, παιδιά. Φταίει σε κάπου, αλλά όχι παντού. Μην ξεχάσουμε το βασικό. Ο Σαββίδης φταίει ποτέ και πουθενά, έτσι. Ναι. Έχει πάντα δίκιο. Πάντα. Τι κατάλαβε αυτή, έχει πάντα δίκιο. Πάντα. Όχι σαν τον πελάτη που έχει πάντα δίκιο. Όχι, όχι. Ο πελάτης δεν έχει. Ο πελάτης έχει δίκιο όταν είναι σοβαρό, σωστό, έτσι και όπως πρέπει. Διαφορετικά ένα σκουπίδι και μισό. Αλλά ο Σαββίδης έχει πάντα δίκιο. Ο Σαββίδης είναι μόνος του μια κατηγορία. Έχει πάντοτε δίκιο. Έτσι. Η οδό Σαββίδη πλέον βλέπω ότι κι άλλοι τη μιλάνε έτσι. Κι άλλοι. Έτσι σιγά σιγά η Κλεάνθος περνάει να επιστρεπτεί στο παρελθόν. Ναι, υπάρχει και ποιο ήταν ο Κλεάνθος στην τελική. Κλεάνθος. Ποιο ήταν. Και με μικρό όνομα. Με πατσαβούρα τώρα. Έλα ρε Κλεάνθη. Τώρα. Έλα, ο οποίο ήταν τύρανο, να ξέρει. Μην φανταστείτε. Τύρανο τη αρχαιότητα. Δεν είναι πατσαβούρα, τι είναι. Ναι, η τύρανη τη αρχαιότητα δεν ήταν κάτι σαν του σημερινού. Ήταν κάτι πιο εξελιγμένο. Έτσι, αντιστρόφω ανάλογα πήγαινε, πιο πολιτισμένο. Δεν σε κρεμούσαν άμα έλεγε καλησπέρα, τι για καλημέρα. Όχι. Ναι. Αλλά ποιο είσαι, Ρεκλεάνθη, για να πάμε στο διατάσσιο. Ενώ τώρα. Ιβάν Σαββίδη οδό. Μια κανονική οδό. Κανονική. Κομβική για την κανονική, Τούμπα. Μεγάλη και εύκολη. Και δίπλα στο γήπεδο. Και δίπλα στο γήπεδο. Λογικά. Να αναφερθούμε σαφώ και στην εξέλιξη στα διοικητικά του ΠΑΟΚ. Έτσι, στην αποχώρηση, στην απομάκρυση με την παρέτησή του. Την θελημένη είναι. Η ερωτηματικότητα ήταν ευητοβική ερώτηση. Ο Μίχελ λοιπόν είναι παρελθόν. Εγώ δεν θα πάρω θέση. Πήρα ήδη πριν. Το μαλακώνω γιατί με χρεώνω, το κυνηγάω και τέτοια. Εγώ έχω τέτοια προβλήματα εγώ. Ναι, εντάξει. Εσύ έχει την άποψή σου. Πέρασε 3 χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Έφυγε με έναν πολύ αυξημένο θεωρώ το πεζικό λογαριασμό. Με πολλά μηδενικά περισσότερα. Στι μεταγραφέ δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έφερε και πρόσφεραν τα μέγιστα. Ψάχνω στο μυαλό μου. Για πες μια καλή μεταγραφή του Μίχελ. Οι καλύτερες μεταγραφές του Μίχελ ήταν οι δύο πρώτες. Δηλαδή. Μάτος και Σάχοφ. Και Σάχοφ. Εντάξει, δηλαδή πώς έφερε. Ο Σάχοφ μπορεί το ξεπέρασε η ομάδα. Ωραία. Ναι, αυτή είναι η λέξη. Πολύ ωραία έκφραση αυτή που λες. Ο Σάχοφ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι δύο ταχύτητες πίσω από όλους. Εγώ δεν πιστεύω ότι ταιριάζει στην τετράδα. Δηλαδή, ναι. Εγώ θεωρώ ότι όταν έχει 4 κεντρικούς χαφ, όταν θα τους αλλάζει μεταξύ τους θα ταιριάζουν όλοι. Κατάλαβες. Ναι. Θα υπάρχει χημεία. Είναι αυτός που δεν κολλάει. Τον βάζει με τον Κάνιας, είμαστε λίγο προβληματικοί δημιουργικά. Έβαζε κάτι γκολ τις προηγούμενες χρονιές. Είμαστε αργοί. Έβαζε το κύπελο πέρσι, ειδικά αυτός το πήγε το έργο. Ευχότανε στον γκολ. Έρχεται και τώρα το είναι γκολ. Χάρισμα από μεσοεπιθετικό, έτσι να παίρνεις γκολ, φίλε. Είναι τεράστιο. Είναι κεντρικό χάφι, είναι ακόμα περισσότερο το χάρισμα. Απλά δεν έχει την. Τι χάφι χρειάζεται το ΠΑΟΚ, φίλε. Ο Γιώργος Σκαρτάδος που μιλούσαμε χθες τέλος πάντων. Έπαιρνε την μπάλα κάθε την κίνηση 30 μέτρα. Φίλε, την μπάλα. Θα ξαναπώ για τον Σκαρτάδο ότι για μένα μετά τον Κούδα είναι η απόλυτη σημαία στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά δεν θα διαφωνήσω μαζί σου παρότι έχω τεράστια καψούρα. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα συνεχίσουμε αυτό για παλιές ένδοξες μορφές του ΠΑΟΚ. Περνάμε ωραία και στα διαλύματα. Να ξέρετε, το γέλιο συνεχίζεται. Και να ξέρετε, το γέλιο δίνει ζωή και σκοτώνει το άγχος, το ισοπεδώνει. Πάμε για μια πρώτη σύνδεση στο Πακρίτιο Στάδιο, το οποίο να υποθέσω δεν είναι ασφιχτικά γεμάτο. Ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Κουκουλάκης, είναι εκεί να μας δώσει συνθέσεις. Ήταν εκεί, έπεσε γραμμή. Ξαναπάρε μια. Δεν έχει καλό σήμα εκεί, να ξέρεις. Στο Πακρίτιο. Στο εντάξει, έχει πολύ κόσμο. Μπορεί να παίρνουν πολύ από το ίντερνετ, το τραβάν. Έπεσε. Τόσο 40.000 κόσμο, 38 πόσο είναι. 28 χωράει. Και απ' έξω δεν ακριβώνονται σαν στα φύλλα τη οργή. Πω εργοτέλης, επειδή έχω δει τον άνθρωπο. Εργοτέλης στην παραδοσιακή του έδρα. Πάμε στο Γιώργο τον Κουκουλάκη στην Κρήτη. Καλησπέρα Γιώργο Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας από το συνεφιασμένο Ηράκλειο και το Πακρίτιο Στάδιο. Εδώ που περίπου σε μισή ώρα θα ξεκινήσει η εξαναβολής αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του τέταρτου ομίλου του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον Εργοτέλη και τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση και έχουμε τις εντεκάδες. Θέλετε να σας παρακολουθήσουμε τώρα. Ναι. Για τον Ολυμπιαδούχο Εργοτέλη ξεκινούν οι Καλογεράκης, Μαζουλουξής, Γιακούμπου, Κοζορώνης, Μπάντιος, Μπουρσέλης, Ροβίσης, Τσέλιος, Ιατρούδης, Έφορτ και Οικονόμου. Ναι. Ενώ για τον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν οι Ρέι, Μάτος, Ελκαντουρί, Μαουρίτσιο, Μαλεζάς, Βέρνμπλουμ, Μπίσεσβαρ, Κατερίντι, Ακπομ, Κίτσιου και Ζαμπά. Δώσε μας λίγο μια εικόνα του Εργοτέλη. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά, ε. Ο Εργοτέλης έχει ξεκινήσει με το 3-3 στο πρωτάθλημα της Football League. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά και μπορεί, έχει τα φόντα να γίνει μια από τις εκπλήξεις του πρωταθλήματος, καθώς δεν είναι από τις ομάδες που έχουν βγει να πρωτοφωνάξουν ότι θα κάνει πρωταθλητισμό. Όμως μπορεί να δείξει μας ακόμα στην αρχή του πρωταθλήματος.
Όπως και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το πρωτάθλημα, βρίσκεται στην πρώτη θέση και ο στόχος του βέβαια το πρωτάθλημα καθαρά. Οι δύο από το πόλι παίζουν. Ναι, ακριβώς. Και 11-11. Και 11-11, κανονικά. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Θα συνδεθούμε με το που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Είσαι εσύ εκεί ήδη. Ό,τι χρειαστεί θα μας το μεταφέρεις ανά πάσα στιγμή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Γιώργος Κουκουλάκης, κάνει τη μετάδοση από το. Τι έγινε, τον ταΐζε συνεχώς. Όχι, αυτό είναι στοίχημα. Ήρθε ο άνθρωπος και πληρώθηκε το στοίχημα. Τι στοίχημα... Έχασα, τι θα κάνω. Στη ζωή έτσι είναι. Χάνω, κερδίζω. Τι διαφορά με. Στοιχημάτισα. Ναι. Είπα και εγώ να δω τι γίνεται στον κόσμο του στοιχήματος. Πώς είναι αυτοί εσείς που παίζετε και κερδίζετε. Εμείς να μην μάθουμε δηλαδή να είμαστε στον κόσμο του σκότους, στον κόσμο της άγνοιας και να οικονομάτε μόνο εσείς δεξιά και αριστερά. Όχι. Θα συμμετέχω κι εγώ σε αυτή τη γιορτή. Στα Παναθήνια, στα Ίστιμια. Σόφι, τελικά ξεκινήσαμε πριν από κάνα μισά ώρα να λέμε για τα μπάσκετ και δεν τα είπαμε ποτέ. Να για τα πες. Πούμε όμως. Να αποθεώσουμε λίγο την Κολπέτρη, παιδιά. Περιμένετε λίγο. Ναι, πήγαμε χθες στη βάση της. Ναι. Στο εξωτικό Κορδελιό. Τι ωραίο μαγαζί αυτό. Ωραίο μαγαζί, φίλε. Εγώ νόμιζα ότι είναι απλό μπαράκι και ο άνθρωπος είναι ο βελιστήριο κανονικά. Ξεφτυλίστηκε το μαγαζί. Ναι. Ξεκίνησε από ένα West Room, να το διαφημίσει ο Μικόλας. Πολύ ωραίοι άνθρωποι. Ναι. Ωραίες οι κοπέλες που δουλεύανε μέσα, τα αγοράκια τρέχανε πάνω κάτω, εξυπηρετικότατοι. Ναι. Είχανε πολλές πιθανότητες για πιστόλι, τους άγχωσα λίγο εγώ. Μεταφέρθηκε τα κλίμα αμφισβήτησης. Ναι, τους λέω παιδιά να έχετε το νου σας, κύριε, δεν είναι πολύ σοβαρή. Ναι, σε λίγο πιάσα τις γωνίες, οι άνθρωποι βλέπανε, ήταν ένα μόνιμα που έβλεπε, σε λέει, λες να φάμε το φουσκέτο. Ναι. Το λογαριασμός δεν ήταν μικρός. Δεν ήταν μικρός ο λογαριασμός. Φανταστείτε τώρα τέσσερις άνδρες, οι οποίοι πήραν από τέσσερα ποτά μέσα ώρα καθένας και τίποτα εγώ, 16 δηλαδή τα ποτά, ο πέμπτος. Ναι. Και βάλτε και φαγητό που ξεκίνησε από. Από κάτι πιχλιμπίδια και σκάσαν κάτι ποικιλίες, ναι. Αυτό. Και κατά τις 12 η ώρα φύγανε όλοι σαν άλλος Ορέστης Μακρύς, σαν άλλοι Ορέστης Μακρύς. Δεν βρίσκανε την πόρτα. Εμένα με έσωσε το μηχανάκι. Ξένας έσωσα εγώ με την γλυκιά επιστροφή που σε έκανα, σε χτύπησε ο αέρας και ήρθε στα ίσια σου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Γεγονός. Αφού λοιπόν αναφερθήκαμε για την έδρα της Γκολμπέτ, εκεί που δημιουργήθηκε μάλλον η Γκολμπέτ. Εκεί ήταν η ιδέα. Η ιδέα. Πώς οι εγκυκλοπαιδιστές παλιά στον διαφωτισμό είχαν μαζευτεί στο Λίλ κάποτε. Ναι, ρε φίλε. Έτσι, αυτό περίμενα από σένα να ακούσω ακριβώς. Βέβαια, οι εγκυκλοπαιδιστές οι οποίοι είχαν αρχηγό τους, ξέρεις ποιον. Το Μοντεσκέ. Ο Μοντεσκέ, ρε φίλε. Ο Μοντεσκέ. Την εγκυκλοπαίδεια. Επίσης, άλλοι εγκυκλοπαιδιστές ήταν. Σαφώς και θα τους ξέρεις. Ήταν κάτι ανάλογοι με τον Ζιντάν και με τον Ελκαντουρί, παράδειγμα. Ήταν οι γνωστοί Κοντιγιάκ, Κοντορσέ, Χόλμπαχ, Ελβέτιος και Νταλαμπέρ. Τεράστια κυκλοπαίδια. Τέσσερα φράγματα έχει προσφέρει. Μα αυτή ήταν η άποψη. Πες ότι δεν τα διαβάζω. Όχι, εννοείται ότι δεν τα διαβάζω. Απ' έξω χωρίς κονάκι, το λέω και εγώ. Αυτό θέλω να το πω. Χωρίς κονάκι, χωρίς τίποτα. Όποιος με κατηγορήσει. Το ότι πήγε η κουβέντα από το Κορδελιό στους εγκυκλοπαιδιστές. Εγκυκλοπαιδιστές ήταν αυτοί που κάνατε πότε κυκλοπαίδια. 1772. Όχι αν δεν απατώμε, είναι σίγουρα τότε. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι μία αποκλειστικότητα της εκπομπής του Βασιλιά. Δεν είπαμε ποτέ. Θα μορφώνουμε κιόλας. Ναι. Ό,τι καταλάβαινε. Επισκεφτήκαμε λοιπόν την βάση της Γκολμπέτ. Ωραία, το Κορδελιό, το εξωτικό. Εκεί είπαμε δημιουργήθηκε η ιδέα. Η εταιρεία εδρεύει στην Αυστρία, έτσι. Να τα λέμε. Άσε τώρα, η ιδέα, η ιδέα έχει σημασία. Εσείς πήγατε στην ιδέα. Ναι. Δηλαδή, για το Δημοσθένη δεν το θυμόμαστε επειδή, ξέρω εγώ, τα έλεγε στην τουαλέτα. Τα έλεγε στην πνίκα. Ωραία. Ήταν τέτοιο παουξάκι. Τι λέγαμε τώρα για την Κολμπέτ. Για την Κολμπέτ, η οποία μας αγκαλιάζει όλους στοιχηματικά. Ναι. Θέλει να διαθέσει έτσι, και να ξανακούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για αυτό που γίνεται με τα 5 εκατομμύρια που ζητάνε από όλες τις στοιχηματικές. Η ντροπή και το έσχος είναι λίγο. Πρέπει να πρέπει να καταλάβει. Το Βατζηλίκη έχει ένα όριο. Δεν μπορείς να ζητάς 5 εκατομμύρια αέρα. Τι προσφέρεις. 5 εκατομμύρια, φίλε. Άκως, θα σου πω... 9 στους 10 έλεγες. Άμα του δώσεις να το γράψουν, θα το κάνουν λάθος. Εγώ το θέσω αλλιώς. Αν είχαν ένα μισθό μέσο 2.500, βάλε 5 εκατομμύρια. Yeah. Δηλαδή να αντιστοιχεί και η δυνατότητα του κοινού να αγοράσει ή να παίξει, ωραία, με τον, πώς το λένε, με το ποσό που ζητάς. Μα λέμε και τα αυτονόητα, τα απλά, αυτά που τα καταλαβαίνουν και εξάχρονα παιδάκια, αγοράκια ή κοριτσάκια ή τρανσέξουαλ, ό,τι θέλουν να είναι. Ναι. Ωραία. Ναι. 100 οικογένειες ζουν από εκεί. Ναι. Και βάλε, δηλαδή, όταν ο ιδιοκτήτης ή το μεγαλοστέλεχος πει: Όχι, παιδιά, εγώ δεν πληρώνω 5 εκατομμύρια, δεν το κάνω αυτό. Και εσύ, πολλαπλάσια, ναι, αλληλένδετα μετά. Δες πόσο. Αυτά τα μαγαζιά δεν αναφέρουν μόνο στην Κολμπέτ, σε όλες. Ναι, σε όλες. Είναι 23 στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες έχουν την άδεια. Πόσα λεφτά δίνουν στα ΜΜΕ. Και κύκλος γίνεται. Γίνεται κύκλος.
Τα παίρνουν τα ΜΜΕ, τα πάνε τα ψωνίζουν. Εγώ, γίνεται ένα κύκλο στο κομμάτι. Να τα αρώματα, να τα παίρνει. Εξοδεύω. Κύκλο μέσα στην πόλη, μέσα στη χώρα. Εσύ μετά τα δίνει καπαλού. Είναι κύκλο όλο αυτό το πράγμα. Είναι κύκλος. Ωραία. Η κυβέρνηση λοιπόν να πάψει τι βλακίε με τα 5 εκατομμύρια τη άδεια. Εντάξει, να φροντίσει να κάνει όλες τις εταιρείες, όχι μόνο τις στοιχηματικές, να προσπαθήσει να τις κάνει βιώσιμες και όχι να τις πεθάνει. Οι εταιρείες αυτές πληρώνουν όλες νομιμότατο φόρο. Φόρο κανονικά. Έτσι φτιάχνονται οι γέφυρες, έτσι φτιάχνονται τα σχολεία, κάνουν, έτσι φτιάχνονται. Πώς θα γίνει. Αυτή είναι η βλαχιά, ότι ρε φίλε, άσε να τζιράρει ο άλλος να γράψει το κοντέρ, αφού θα πάρεις πίσω. Μα πολύ εύκολα, μα δεν υπάρχει τίποτα. Ουδέκα επιτών επί του ήλιου. Ωραία, άμα κλείσει, πώς θα μην οθεί, δηλαδή οθεί την παρανομία τον κόσμο. Είναι κάτι άλλο να σου πω κάτι. Άκου τι θυμήθηκα εγώ τώρα. Τα μαγαζιά με τα φρουτάκια, τα κλασικά. Όχι τα βάλει ένα κιλό στα φίλια και ένα κιλό. Μπράβο, τα βάλει ένα δικαίωμα και βάλει και τι, και αν την πάθαμε και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, αυτά τα μαγαζιά εμείς πληρώναμε σήμα τότε. Θυμάμαι. Σήμα, έτσι, μέχρι το 2002. Σήμα, πόσα μηχανάκια έχει σκύβει, 21 μηχανάκια. Για κάθε μηχανάκι ένα σήμα. Ναι, για κάθε μηχανάκι ένα σήμα ήταν κάποιες 300.000 δραχμές. 20 μηχανάκια έκανε. Έδινε τον Δεκέμβριο 6 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή 17.000 ευρώ, πόσο είναι, ορίστε για όλη τη χρονιά. Ήρθε λοιπόν το 2002 τότε, μετά από εκείνες τις εκπομπές, σταθμό υποτίθεται του αυτού του μάγου του ρεπορτάζ του Τριανταφυλόπουλου, κλείσαν όλα τα μαγαζιά, αλλάξανε τους νόμους, τα μαγαζιά συνέχισαν να υφίστανται και τι κάνανε. Δεν πλήρωσε κανένας τίποτα. Δεν εισέπραταν τίποτα. Από εκεί δηλαδή. Ναι, δεν εισέπραταν που ήταν πάρα πολλά από τα χρήματα. Σε τόσα μαγαζιά. Έτσι. Πάρα πολλά. Και τα χάσαν όλα. 2002, φτάσαμε 2018, 16 χρόνια μετά και τώρα έγιναν τα ΟΠΑ Play, τα νόμα και αυτά και τα γνωστά. Ναι, αυτή οδηγήσε ουσιαστικά την κατάσταση στο μονοπόλιο για να υπάρχουν τα ΟΠΑ Play. Ακριβώς. Πολύ ωραία τα είπαμε σε αυτό, ναι, το κομμάτι. Δεν είναι όμως έτσι το πράγμα. Ωραία, η αγορά είναι ελεύθερη. Και πρέπει να στηρίζεται η ιδιωτική πρωτοβουλία. Εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει γήπεδο αν δεν είχε το Σαββίδι. Θα κάνει το γήπεδο. Ποτέ, ρε φίλε. Θα μου το χτίσει εμένα η πολιτεία. Ποτέ, σε καμία των περιπτώσεων. Ένα... Όπως πάρα πολύ σωστά τοποθετήθηκε και καλά κάνει και πήγε στο γήπεδο, κάτω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν ταινίε των δισεκατομμύρων να μην βρεθούν αρχαία. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Ετοίμασε και... το χητικό. Έχω χητικό. Α, η αρχαιολογική υπηρεσία σε κόβει και σε πηγαίνει. Το έχουμε κόψει αυτό για να το έχουμε. Βάλε μια κατσαρή. Το έχω έτοιμο αυτό γιατί ναι. Έχει ωραίο ύφος ο πρόεδρος. Μα έτσι πρέπει, εκεί ήθελα να εστιάσουμε. Εκεί οι διαδικασίες πρέπει να είναι γρήγορες. Όχι βρήκαμε τα αρχαία, σταματάμε. Ναι. Είναι εκπληκτικό η τοποθέτηση του Κατσαρή γιατί έχει το κατάλληλο ύφος. Ο Κατσαρής, ο οποίος είναι ο μόνιμος πρόεδρος του Βεστίν. Πάω. Πάμε. Άρα λοιπόν, αν βρίσκουμε έναν τάφο, μην αρχίζουν και δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε κτλ. Τέλειος. Τα είπε όλα σε μια σειρά. Δεν ξέρεις πόσο με γοητεύουν οι άνθρωποι που είναι τόσο περιεκτικοί και ουσιαστικοί σε αυτό που θέλουν να σου πούν. Με μια κουβέντα, είπα εδώ. Μην βρούμε κανένα τάφο και να αρχίσουμε. Δεν μπορούμε. Είναι καλό, φίλοι, και να βρούμε κανένα τάφο. Προχώρα το, δεν πειράζει. Τάφο είναι. Πέθανε. Τάφο είναι. Πέθανε ο άνθρωπο. Κοιτάμε μπροστά. Ναι, κοιτάμε μπροστά. Πέθανε και εδώ και καιρό. Ίσως πολύ καιρό θα λέγαμε. Σωστότερη λέξη. Μα είναι κρίμα. Κρίμα, αλλά πέθανε. Η Θεσσαλονίκη, φίλε, ειδικά με. Τέτοιο μείγμα με Εβραίους, με τόσες, με Τούρκους, με και τι δεν πέρασαν από εδώ. Πολυπολιτισμική πόλη. Πολυπολιτισμική, έτσι. Σκάβεις, θα βρεις κάτι από κάτω. Μα όλη η πόλη είναι αρχαία. Ναι, ναι. Όλη η πόλη. Προχωράς. Όλη η πόλη. Έχουμε τα αρχαία μας, να χάσω έχουμε τον Αβαρίνο μας. Έχουμε... Επειδή ναι. Άμα βρούμε μια αρχαία χέστα, ναι, γιατί δεν κάνουμε. Ρε. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Εδώ είπαμε φέτος ξεκινάει η δυναστεία. Ναι. Εμείς δεν είμαστε το φετινό το πρωτάθλημα και τελειώσαμε. Όχι. Εμείς είπαμε αυτό. Το φετινό διώχνει τα συμπλέγματα απλά. Αυτό είναι ο ρόλος του. Πάντα θα μας ενδιαφέρει η βάση που θα κάνουμε φέτος για να έπονται και τα άλλα. Και να βγούμε εμείς να έχουμε αυτή τη δυνατότητα τηλεκτική μέσω του Προέδρου και να πούμε να κάνουν καλές ομάδες οι άλλοι, γιατί αυτό με πονούσε μέσα στην καρδιά όταν το άκουγα στον Ολυμπιακό, να κάνει καλή ομάδα ο ΠΑΟ και να διεκδικήσει. Να κάνει λοιπόν καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, οι άμεσοι διεκδικητές του τίτλου. Ο Ατρόμητος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα σταματήσει όμως γιατί ξέρουν τα παιδιά του Ατρόμητος πρέπει να φτάσουν. Δεν άκουσα να φάμε τώρα άγχος από αυτό το κομμάτι. Θα φάμε. Τρελάθηκες, ε. Θα φάμε. Άκου τώρα τι μας αγχώνει ο άνθρωπος. Άκου το άλλο φουσκέτο μπαίνει στη ζωή μας. Τέλος πάντων. Μιλήσαμε και για τους τάφους, είπαμε και για το γήπεδο. Τι δεν έχουμε πει. Από το πρώτο λεπτό είπαμε θα πούμε αυτούς τους αγώνες του Champions League. Πες του σόφι, δεν σταματάω εγώ ποτέ. Λοιπόν, επειδή τώρα βλέπω κάτι στην τηλεόραση και θέλω να το αναλύσω. Μάλιστα. Μαζί με τους γονείς του και δήλωσε ότι θέλει να παίξει με την εθνική ομάδα στο Davis Cup γιατί θέλει να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο. Ο Στέφανος Τσιπάς. Πολύ, έτσι, ο κορυφαίος ταινίστας κάτω των 21 και νούμερο 16 αυτή τη στιγμή στον κόσμο. 15 δεν είναι. Ήταν... 15. Ήταν πολύ καλός στο τελικό. Ήταν πάρα πολύ καλός.
Δεν είχα δει εγώ. Τένις μπορείς να δεις μάτσα, λέει. Ναι, ε? Σε υψηλό επίπεδο. Ναι, ναι, δεν θα κάτσω να δω την. Δηλαδή το Φέντερ Τζόκοβιτς, ναι, θα το απολαύσει και τρίο να είναι. Ναι, ναι, ναι. Ε? Ναι. Θα κάτσω να δω. Ναι, ναι. Ναι. Να το πετύχω είναι το θέμα. Δεν ξέρω ποτέ παίζουν. Άμα το πετύχω, θα κάτσω το δω. Θα σε ενημερώνω εγώ. Και τένις στην Goldbet να τα λέμε και αυτά. Τένις, το οποίο μπορεί να παίξετε τα game, μπορεί να παίξετε τα set. Τα πάντα. Πόντο πόντο. Λοιπόν, πάμε να πούμε για Champions League, ναι, σήμερα μπάσκετ, στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ τι ώρα, 7.30. Λοιπόν, 7.30. Ο ΠΑΟΚ σήμερα παίζει 7.30 με την Freiburg Olympic. Να το πούμε εδώ. Ναι. Έχει Olympic, θα παίζει Ολυμπιακή. Ολυμπιακή. Λοιπόν, έχουμε 7 η ώρα. Ventspils με την Novogorod. Κυνηγάμε το όνομα της. Εκεί κοντά, εκεί κοντά. Εκεί κοντά τέλος. Μια ομάδα που είναι έτσι να αλλάξει το όνομα. Είναι η μοναδική δύσκολη για σήμερα. Για πάμε στα εύκολα. Λοιπόν, έχουμε ο ΠΑΒΑ με την ομάδα της Τενερίφης. Ο Πάπα που έπαιξε ο Πάοκ, την κέρδισε. Πού, πού. Ναι, 1-0-3, 1-0-4, πόσο το διπλό. 2-0-5 το διπλό. Τι 2-0-5. Το Πάβα Τενερίφη. Αποκλείεται. Οπα, ναι, ναι, όχι, συγγνώμη, λάθος. Καλά, έκανε προσπίση για να δει το... τα ανακλαστικά του Σταύρου. Πάρα πολύ σωστή σε βρίσκω, Σόφη. Μπράβο, Σταύρου, για τα ανακλαστικά σου. Λοιπόν. Συνέχισε τα μάτς. 40 πόντους παιχνίδι. Δώστε μου λίγο ένα λεπτό. Έχουμε λοιπόν Μπάμπερκ με Χαποέλ ή Ιερουσαλήμ, 9 η ώρα. Η Μπάμπερκ δεν είναι σε καλό φεγγάρι, η Χαποέλ είναι καλή ομάδα, αλλά για τον άσο της Μπάμπερκ πόσο είναι, 1,60-1,70. 1,76. Ωραία, είναι καλός ο άσος. Καλή περίπτωση είναι αυτό. Ναι. Έχουμε Μπολόνια Στρασβούργο σήμερα. Μπολόνια, έχω να δω Μπολόνια από τον Ντανίλοβιτς. Στο μπάσκετ. Το όπως βλέπετε κάνουμε αγώνα για να φτιάξουμε ένα δεματάκι στοιχηματικό. Μην το κάνετε σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι ξεκουραστείτε σήμερα. Ναι. Αυτό προτείνει και η Goldbet μέσω εμού και των συνεργατών μας όλων εδώ πέρα και της Σοφίας. Εκτός αν θέλετε, γιατί άνθρωποι είστε και νιώθετε το σκουλίκι μέσα σας, να πάτε στα καζινικά σας. Εγώ έχω να προτείνω να πάτε στα καζινικά που τρέχει κλήρωση με micro gaming. Δίνουν 25.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, να τα λέμε αυτά. Εγγραφτείτε, αν δεν είστε γεγραμμένος χρήστης, μπείτε, μάθετε τι ισχύει για τη συγκεκριμένη κλήρωση, γιατί είναι πολλά τα χρήματα, έτσι. Τα φωτάκια έχει κάτι jackpot εξωπραγματικά. Έχει, έχει. Αν πείτε, και δίνονται όλα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Κάτι δεν είναι ένα 300, ένα 200, αλλάζουν ζωές. Δίνονται όλα, δίνονται όλα. Είναι, είναι, ναι. Αν είσαι τυχερός, τα έχεις πάρει αμέσως, έχεις φύγει και δεν έχεις ξαναγυρίσει στην Ελλάδα για το υπόλοιπο της ζωής σου. Μας κυνηγάει ο Ζαμάνης στο Facebook. Μας κυνηγάει, ναι, μας κυνηγάει πολύ. Ναι. Είναι η φωτογραφία μας, γράφει από κάτω ό,τι χειρότερο υπάρχει και μετά επειδή είναι σαλιάρης, ναι, βάζει παρένθεση, για τους αρσενικούς μιλάω. Εμάς τους δύο κράζει. Ναι. Ο Ζαμάνης θα κυνηγηθεί στο θάνατο. Ήδη έχει ξεκινήσει το κυνηγητό, ναι, μόνο αυτό σου λέω. Ναι. Κλείνονται οι διάδρομοι για αυτό, ναι. Κλείνονται οι πόρτες. Θα περιοριστεί μεταξύ Συνόρων και Σκοπίων εκεί τα τέτοια. Είναι θέμα χρόνου. Ναι. Να έρθει γονιπετής, ναι, πώς ανεβαίνουν ακριβώς το 15 Αύγουστο προς την Παναγία εκεί στην Τίνο, ναι, η πιστή, ναι, έτσι, για να ζητήσει ταπεινά συγγνώμη για αυτές τις τοποθετήσεις του. Ναι. Έχει έπαυση, επειδή έχει τώρα μια οικονομική ευημερία, έτσι, και είναι άλλος άνθρωπος. Θα είσαι ταπεινός και θα είσαι ίδιος και ίδιοι. Και όταν είστε καλά οικονομικά και όταν δεν είστε. Θα είστε ίδιοι άνθρωποι, δεν θα είστε δύο άνθρωποι ή άνθρωποι ρουλέτα που δεν θα ξέρουμε πώς ξυπνάτε. Σήμερα είστε από το 0 μέχρι το 36, είναι η ρουλέτα, να ξέρετε, είναι τα 37 τα νούμερα. Θα είστε κανονικοί σε όλες τις εκφάσεις της ζωής σας. Και θα δείχνετε πότε είστε καλά και πότε είστε όχι. Θα πετάτε τη μάσκα αυτή τη θεατρινίστικη. Πολύ κυνήγι, υπάρχει ένα μένος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μένος γιατί είναι. Τι, οικονόμησε κάπου και οικονόμησε, την έχει δει. Έφαγε γλυκό ψωμάκι. Ναι. Sweet bread, ναι. Sweet bread. Ναι, ναι. Δεν το να λέγω το sweet bread. Ναι, sweet bread. Ο Αλέκος, ο οποίος, κύριε, να ξέρετε, για πολλά χρόνια ήταν γραμμένος ολονών τα τηλέφωνα Αλέκος Παύλα Δωμάτια. Ναι. Για το πάω το χαράς. Και όταν του το είπα, το λέω, κανένας ξέρει με το όνομα, αλλά μόνο για τα δωμάτια. Ήταν... Επαναστάτησε, ναι, το έμεινα μια συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Και τελικά όταν η μοίρα το έφερε να φύγει από την παλιά του δουλειά, στην οποία και πρέπει να ξαναγυρίσει, γιατί είναι ο καλύτερος στο είδος του σαν διευθυντής καζίνου, είναι ο κορυφαίος όλων, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, και αυτή είναι η αλήθεια. Και βλέπετε, επιβεβαιώνω. Και επειδή έχουμε ένταση, πάλι όμως τοποθετούμαστε γιατί είμαστε αντικειμενικοί. Ωραία. Και το έζησε αυτό ότι ήταν σαν Αλέκος δωμάτια. Εγώ τον είχα σκέτο. Εσένα λες να σε γράφουν Σταύρο εισιτήρια. Όχι, κόλκα σκέτο. Ούτε Σταύρο ούτε τύπο κόλκα. Ναι, ωραία, ναι, αυτό. Ναι. Είναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εμέξτε δεν μ' αρέσει. Το Γιωργάκι. Όχι. Το Θωνάκι, το Κωστάκι. Εγώ σε έχω σαν το Ράμπο. Έχω καμιά 12 τηλέφωνα σου. Άρρωστε. Ναι, ναι, ναι. Ένα, ναι, δύο, τρία, τέσσερα.
Ωραία. Τώρα, πώς είχα κάποια 12 τηλέφωνά σου και το 2 είναι αυτό που λειτουργεί. Έτσι, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Να περάσουμε λίγο στην πολιτική τώρα, γιατί περάσαμε λίγο από την πολιτική μπροστά. Ναι. Ο Φραγκίσκος ο Αλβέρτης, αυτή η παικτούρα, διέψευσε. Έξελος. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν γι' αυτό τον Αλβέρτη που λέγανε. Ότι θα κατεβεί και καλά υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Έτσι, για, όχι στις εκλογές, για δήμαρχο στην Αθήνα να το στηρίξει, κάτι τέτοιο νομίζω. Αυτό δεν είναι. Δεν υπάρχει κύριε αυτό. Αυτό είναι στη σφαίρα του εξωπραγματικού. Έξελος. Δεν υπάρχει λοιπόν. Έξελος, έξελος. Να πούμε και κάτι ακόμα για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος κινήθηκε, κέντρεξε στο μαραθώνιο και κινήθηκε νομικά εναντίον της Νοβάρτης. Έτσι, είπε καθαρός ουρανός, σας τα πες δεν φοβάται. Αποδείξτε κύριοι ότι χρηματίστηκα. Διαφορετικά, πληρώστε με το ποσό, διεκδικεί 2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θέλει να τα δώσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε περίπτωση που τα καρποθεί. Ωραία. Και κερδίζει από την Νοβάρτης 2 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ, αδερφέ, δεν θα τα έδινα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Να το ξέρεις. Ούτε εγώ. Μπράβο. Έτσι θέλω να μας, έτσι να ξεχωρίσουμε. Ούτε ο Άδωνης όμως. Και ο Άδωνης πιστεύω ότι μια τρίπλα θα την κάνει. Σαν άλλο σκέρ. Όχι, θα δώσει. 6 ευρώ στο χαμόγελο του παιδιού, 12 ευρώ στο παιδικό χωριό ΣΟΣ. Θα φωνάξει και ένα κοριτσάκι. Λάμψη. Θα φωνάξει και ένα κοριτσάκι που είναι να κάνει εγχείρηση για επεραστικά. Ναι. Θα τα βρούμε τους γιατρούς, θα τα βρούμε παιδιά μετά εδώ. Ναι, δηλαδή. Εδώ είμαστε εμείς. Ναι. Σκολοκοειδείτε, μην φάτε καμία σοβαρή εγχείρηση ποτέ. Ναι, ναι. Όχι εκεί. Και θα μείνει ένα 998. Αυτά. Είναι αυτά που λένε, ξέρεις, μερικοί τραγουδιστές κάνουν ένα για φιλανθρωπικό σκοπό και λέει έσοδα μερικά θα διατεθούν το μερικά. Ξέρεις τι ωραίο που είναι. Μερικά έδωσα και εισπράξαμε 18.000 και δώσαμε 165 ευρώ. Δεν είναι μερικά. Επίσης ο ήχος μπορεί να κάνει 5.000, αλλά πετύχαμε ένα μυστήριο, μας πήρε 20 και δεν είχα μάλλον. Αμά τι πάθαμε και τελευταία στιγμή και μας εκμεταλλεύτηκαν, αλλά από εδώ και πέρα. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι να κάνεις μια δουλειά. Τόσο το λέω εγώ που έχω κάνει άπειρες δουλειές στη ζωή μου. Το 90% μπορεί να στέλνει με απόλυτη αποτυχία, αλλά έκανα και με πολλές με εξαιρετική επιτυχία. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να σε λέει κάποιος με τον οποίο κάνεις δουλειά. Άστα αυτά τώρα και θα τα βρούμε στην επόμενη δουλειά. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Ναι. Όχι, όχι. Κλείσε με, αδελφέ. Κλείσε και θα τα βρούμε στην επόμενη στην δουλειά. Στην επόμενη, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Επειδή λοιπόν πρέπει να συνδεθούμε και με την Κρήτη για να γίνει μετάδοση, πρέπει να κάνουμε και ένα διάλειμμα. Καλή δώσαμε το στίγμα μας, μιλήσαμε για αρχαία Ελλάδα, για εκυκλοπαιδιστές. Έχει και άλλους αγώνες να πούμε. Καλά, δεν πειράζει. Μπείτε σε σελίδα της Goldbet, δείτε το σημερινό πρόγραμμα για τον μπάσκετ. Η Goldbet ήταν εδώ μαζί μας. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ της καρδιάς μας. Κανονικά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Γιατί για μένα η φανέλα με το βαρύ μέταλλο του συλλόγου είναι το μπάσκετ, να ξέρεις. Δεν θα πάρω θέση, όχι. Μην πάρεις. Εγώ είμαι καθαρά ποδοσφαιρικός. Λέει και εγώ ποδοσφαιρικός είμαι. Άσε αλλά... το μπάσκετ που με έχει στεναχωρέσει και για άλλους λόγους που λίγο να πας πίσω το θα καταλάβεις. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίπερο. Ακολουθεί η μετάδοση του Εργοτέλης ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Κουκουλάκη και τον καλό συνάδελφο από την Κρήτη. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.